Ανήμερα Θεοφανίων βρισκόμαστε στην πύλη. Έχουμε μπροστά μας τον Κώστα τον Αθανασάκη, χειμερινός κολυμβητής. Πίσω του ακριβώς είναι η γέφυρα του Πορταϊκού, όπου θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων. Κώστα, έρχεσαι κάθε χρόνο εδώ. Κάθε χρόνο έχω δει θαύμα στη ζωή μου. Πρέπει να έχουμε πίστη στο Θεό για να αντέξουμε και να παντρεύεται ο κόσμος, να αυξηθεί η Ελλάδα, γιατί μειώνεται, έχουμε μεγάλη υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ναι. Μόνο ο Θεός θα μας σώσει, κανένας άλλος. Και αγάπη στον κόσμο, ειρήνη και υγεία. Αυτή τη στιγμή βλέπω στο θερμόμετρο, το θερμόμετρο να δείχνει μείον 4. Δεν πειράζει καθόλου αυτό. Τίποτα. Θα κάνω το σταυρό μου και θα βουτήξω στα παγωμένα νερά. Γιατί επιλέγεις κάθε φορά τέτοια μέρα να είσαι εδώ? Γιατί εδώ πέρα έχουμε πολλά αλταλαχία και με βοηθάει ο κόσμος και μου δίνει δύναμη. Εγώ είμαι και επίτροπος στον Πυργητό, μπορούσα να βοηθήσω εκεί πέρα να πιάσω το σταυρό, αλλά έχω ένα παράπονο. Μένουμε 50 χρόνια στον Πυργητό και δεν έχουμε άσφαλτο στην οδό Σκυρίνιας. Θα βουτούσα εκεί, αλλά δεν κάνανε ούτε το ποτάμι να ρίξουν χαλί και κάτω. Έχω μεγάλο παράπονο στη ζωή μου από αυτό το πράγμα, να μένουμε 50 χρόνια στον Πυργητό, στην οδό Σκυρίνιας, και μην έχουμε ούτε τα νερά από τη βροχή. Αυτά, είμαι από το χωριό μου Σκόφιτο. Αυτή τη στιγμή θα το αφιερώσω το σταυρό στον μυθερό μου που πέθανε πριν λίγες μέρες, τον Χρήστο Κατσαρό, ναι, που είχε 13 παιδιά και τον θαυμάζα, γιατί 13 παιδιά δεν τον έμπληξε ένα με ναρκωτικά και τα κρατούσε πάντα με την νηστεία, με την εκκλησία. Αυτή τη στιγμή θα βουτήξω και θα θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο άνθρωπο που είχε 13 παιδιά. Πώς που έφυγε η μέρα σου, δηλαδή την αντλείς από την πίστη σου στο Θεό. Γιατί έχω τρακάρει πάρα πολλές φορές με το αυτοκίνητο, έχω γλιτώσει. Μπορούσε να είμαι ένας ανάπηρος στο καρότσι και αυτό μου έδινε μεγάλη δύναμη, όπως μου έδωσε μεγάλη δύναμη που πέρασε η κόρη μου ιατρική. Και θέλω να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Αλάτσι που την έδωσε υποτροφία και για δεύτερη χρονιά. Αυτή μου δίνει δύναμη πάρα πολύ, η οικογένεια. Ο κόσμος πρέπει να παντρεύεται, να κάνει οικογένεια. Ωραία, να σε ευχηθούμε τώρα καλή δύναμη. Καλή δύναμη και υγεία. Σου εύχομαι και σένα να έχεις υγεία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και του χρόνου πάλι να είμαστε εδώ. Του χρόνου πάλι, πρώτο Θεός, θα είμαστε όλοι εδώ μαζί. Έγινε, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
Κατουρούσα, πίνουν καφέ. Κατουρούσα, πίνουν καφέ. Καλημέρα, Πάμε όλοι στην εκκλησία, από εκεί θα πάρουμε και τον αγιασμό και θα προσκυνήσουμε. Πάμε δίκη.